Η 5η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού και με αυτή την αφορμή η Humanity Greece πραγματοποιήσει μια πολύ όμορφη εκδήλωση εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση έγινε και επαφορμή της συμπλήρωσης 2 ετών από την ίδρυση της Humanity Greece. Τώρα στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας, ο Δημάρχος Πειραιά Γιάννης Μπόραλης, ο Πρόεδρος του ΟΠΑΝ Σύφης Βουράκης και πληθώρα celebrities. Στην σκηνή μεταφέρθηκαν ορισμένα από τα πάθη που έχει βιώσει ο ελληνικός λαός με τις καταστροφές από το 2021 και εφεξής την παρουσίαση. Του event ανέλαβε η Δανάη Μπάρκα, δημοφιλής παρουσιάστρια, και την χορογραφία και σκηνογραφία ο Φωκάς Ευαγγελινός. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους τους εθελοντές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Είναι μια συγκινητική ημέρα, δεν είναι γιορτή. Σήμερα προβάλλουμε τον πόνο, τη θλίψη και τις δυσκολίες που περνάει ο κόσμος. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα, ότι πρέπει η προσφορά των εθελοντών να αναδεικνύεται κάθε χρόνο και όχι μόνο αυτή την ημέρα. Οι εθελοντές, ο εθελοντισμός είναι πολύ ψηλά αξιακά στην κοινωνία μας και νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει να προσφέρει αφιλοκερδώς, να βοηθήσει, να στηρίξει, αυτό είναι από το περίσσημα της ψυχής του. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει ανάγκες στις μέρες μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν, που δεν μπορούν. Καλό είναι ο καθένας από το δικό του μετερίζει με το δικό του μικρό ή μεγάλο βηματάκι να βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Συγχαρητήρια για τη σημερινή εκδήλωση. Μέρα του εθελοντισμού σήμερα. Ο ΟΕΕ έχει κηρύξει αυτή τη μέρα ως μέρα εθελοντισμού. Η Humanity Greece είναι μια πολύ σημαντική δομή, μια πολύ σημαντική οργάνωση. Έχει βρεθεί πάρα πολύ κοντά σε συνανθρώπους μας, σε πλημμύρες, σε πυρκαγιές, σε σεισμούς, στην Ουκρανία, σε πολέμους. Με πολύ σημαντική προσφορά. Άρα, με πολύ χαρά διαθέσαμε το Δημοτικό μας Θέατρο σήμερα για να δούμε τη δουλειά τους, να δούμε τι κάνανε, να δούμε ανθρώπους που προσέφεραν και βραβεύτηκαν. Παραλαμβάνω, ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός πλέον στη ζωή μας, σε κάθε μορφή της ζωής. Και εμείς στην Πειραιά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο εθελοντικό σώμα πολιτών ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε. Είμαστε λοιπόν να δούμε, να μάθουμε και να συγχαρούμε. Το Δημοτικό Θέατρο είναι ο καταλληλότερος τόπος για να εορταστεί η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού. Το όρομα του εθελοντισμού που έχει το Humanity Greece είναι ξεκάθαρο κατά τη λειτουργία του προηγούμενου μήνε, το προηγούμενο διάστημα. Έχω πάρα πολλές φορές ότι το Δημοτικό Θέατρο είναι ανοιχτό. Έχουμε καταφέρει να το έχουμε ανοιχτό σε όλους. Και χαίρομαι που σήμερα βλέπω ανθρώπους που γιορτάζουν το αυτονόητο. Το ότι πρέπει να βοηθάμε. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε όλοι καλά σήμερα, να ακούσουμε τα πολύ ωραία που έχουμε να μας πούνε και να είμαστε παρόντες πάντα και όταν υπάρχει ανάγκη, αλλά και όταν δεν υπάρχει.